Ja, so ist mein Gesicht, wer hat sich so ein paar Damen gerade gelässt? No, pera τα λιχνά μου τα λεφτάρε. Λοιπόν, σήμερα θα δείξω πώς θα βγάλετε πάρα πολλά από αυτά τα λεφτά. Είμαι μάγκας. Πολύ μάγκας. Λοιπόν, θα δείξω 5 τρόπους για να τα βγάλετε. Οκ, ρε μάγκες μου. Αρχικά, sorry που μοιάζω λίγο με την μάνα του Καταμάνι, αλλά έπρεπε να μοιάζω με τον Καταμάνι και... Κάποιος Καταμάνης έκρυψε το σκουφάκι γιατί το βαράνε. Ναι, και δεν ήθελα να το παίρνω τέλος πάντων. Ρε Φλόρε, τι κάνεις εδώ πάλι ρε? Φύγε ρε Φλόρε, φύγε, φύγε! Τέλος πάντων τώρα πέφυγε αυτός ο Φλόρος. Λοιπόν, θα δείξω 5 μάγικους τρόπους για να γίνετε. Όχι εκατομμυριούχοι ρε. Δισεκατομμυριούχοι. Οκ. Ναι. Πρώτος τρόπος. Για να μην φάτε λεφτά, πρέπει να κλέψετε από κάποιον μια γκόλα χαρτί εδώ πέρα και ένα ψαλίδι. Σιγά μην πάτε και μην τα αγοράσετε μόνοι σας, για να είστε πλούσιοι. Από τα λεφτά μόνο για να φλέξετε, μόνο για να φλεξάρετε υπάρχει, όχι για τίποτε άλλο. Από τα άλλα πέρα τα κλέβετε, καταλάβατε λοιπόν. Και πρέπει να τα κόψετε. Λοιπόν, κόβουμε. Και μετά τα ξανακόβουμε από τη μέση. Κάπως θα τα βγάλω, αλλά θα τα βγάλω πολλά τέλος πάντων. Ναι. Και τώρα σαν μάγκες για να πεντακοσιαπλάσετε την αξία των λεφτών σας πρέπει να γράψετε πάνω 500. Ιω, 500 ευρώ ήδη. Τώρα πάμε να τα γράψουμε και στα άλλα. Ιω, τέλος πάντων θα βγάλουμε εκατομμύρια εδώ πέρα. Τέλος πάντων κλείνω και μετά πάμε στο δεύτερο τρόπο. Έτσι πριν να πάμε στο δεύτερο τρόπο φλέξτε τα 500 ευρώ εδώ πέρα. Είμαστε πλούσιοι. Αλλά τώρα επειδή θέλετε παραπάνω λεφτά θα σας βρω το δεύτερο τρόπο. Λοιπόν, αρχικά για το δεύτερο τρόπο πρέπει να πάρετε ένα PC. Αλλά για να μην φάτε λεφτά για το PC. Γιατί ποιο Φλόρος τρώει λεφτά για PC ρε. Λοιπόν, πηγαίνετε στο ή έχετε κάποιο φίλο στο το PC γιατί σιγά μην δώσετε ή πηγαίνετε σε ένα internet καφέ. Ναι, που για κάποιο λόγο τα internet καφέ υπάρχουν ενώ την από τώρα ποιος δεν έχει internet σπίτι του τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό που κάνετε είναι να πάτε στο Google. Ή σαν εμένα που είμαι μάγκας γιατί το Google λέει ότι Φλόρος πηγαίνετε στο Microsoft Bing, καλύτερη εφαρμογή που υπάρχει ever. Έχετε 500 ευρώ. Ναι. Μετά εδώ πέρα κάνουμε. Ναι, τέλος πάντων, πώς το κάνουμε πριν, ξέχασα. Τέλος πάντων, το εκτυπώνετε. Ξέχασα πως το κάνετε, τέλος πάντων νομίζω πρέπει να ξέρετε, πρέπει να το πατάτε δεξί κλικ. Κλικ και μετά κάτι κάνετε, τέλος πάντων ξέχασα. Ναι, τέλος πάντων είμαι μάγκας, ναι. Τι βλακία πήγα να πω. Την αλήθεια πήγες να πεις ρε, ρε. Αρχικά είσαι ένα ρε Φλόρε, δεν σου είπα να φύγεις. Ναι σου είπα, άρα φύγε. Οκ, εξαφανίσου ρε Φλόρε. Φλόρε! Τέλος πάντων περιμένουμε να φύγει αυτός. Ναι. Αρχικά για να μην μοιάζουμε την μπάλα του Καταμάνι έφτιαξα εδώ πέρα. Ούψ. Α! Τέλος πάντων περιμένε. Μάγκας έφτιαξε τα μαλλιά μου, δείτε. Δεν μοιάζουμε την μπάλα του Καταμάνι τη Φλόρισα πλέον. Τέλος πάντων τώρα σαν μάγκας θα σας πω τον τρίτο τρόπο για να βγάλετε πολλά δισεκατομμύρια. Λοιπόν, ο τρίτος τρόπος είναι όπως αυτό το Φλόρο το Καταμάνι, να ξέρω αυτό το τρόπο είναι ο πιο φλόρικος, αλλά τέλος πάντων είπα να το πω, δεν ξέρω γιατί τέλος πάντων είναι να ανοίξετε ένα κανάλι στο YouTube και να κάνετε όλη μέρα fake βίντεο σαν το Φλόρο το Καταμάνι και να κάνετε clickbait σε κάθε βίντεο. Δηλαδή να λέτε ότι θα κάνετε π.χ. ένα παράδειγμα ότι θα κάνετε πλούσιο τον κόσμο ενώ είναι φαινούσα φουλ αληθινά τα βίντεο, ναι. Δεν λέω ποτέ εγώ ψέματα ότι θα γίνετε πλούσιοι. Εντάξει, θα γίνετε εκατομμυριούχοι. Λοιπόν,
Απλά ο τρίτος τρόπος είναι να κάνετε ένα κανάλι στο YouTube, να κάνετε φεγγίτος, γιατί φυσικά μην κάτσε να κάνετε αλυσίδα. Ναι. Τέλος πάντων, για να κάνετε και clickbait. Ο καλύτερος τρόπος. Τέλος πάντων, τέταρτος τρόπος είναι να πάτε να παίξετε τα 500 ευρώ εδώ πέρα που κάνατε, να πάτε να τα παίξετε όλα στο καζίνο, γιατί πρέπει. Λοιπόν, να ξέρετε, όλα σε αυτά τα λεφτά, γιατί θα τα διπλασιάσετε, θα γίνετε, τι να πω τώρα, θα γίνετε παμπλούτι. Ναι, τι να πω τώρα, και σας έχω κόλπο για να κερδίζετε πάντα. Λοιπόν, το κόλπο είναι, τέλος πάντων, άστε το, απλά παίξετε για να γίνετε πλούσιοι. Λοιπόν, δείτε πως παίζουμε για να νικάμε. Για παράδειγμα, ας πούμε, για να βγάλετε λεφτά, λοιπόν. Πρέπει, ας πούμε, εδώ πέρα έχουμε ένα παράδειγμα για το παιχνίδι που θα παίξετε για να διπλασιάσετε λεφτά. Ας πούμε, έχουμε διάφορα από αυτά τις βλακίες. Pocket tips. Ναι, τέλος πάντων. Ξέρω ότι είναι άχρηστα αυτά τα chips και ορθωτικά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω δοκιμάσει, αλλά νομίζω ότι είναι άχρηστα. Πάμε να τα δοκιμάσουμε αρχικά. Τι είναι αυτά, ρε, είναι πλαστικά! Μάγκες, το καλύτερο πράγμα! Ναι. Okay. Ναι, πρέπει να τρώτε πλαστικά, ρε. Το καλύτερο πράγμα. Τέλος πάντων, περίμενα να το φτιάξω. Τέλος πάντων, πίσω το παιχνίδι μας. Λοιπόν, αρχικά δίνουμε τα 500 ευρώ στον τυπά εδώ πέρα, ναι. Και αυτό που θα κάνουμε τυχαία ένα παράδειγμα, λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι, πέρα να φτιάξω την κάμερα. Λοιπόν, πρέπει, π.χ. ας πούμε, διαλέγουμε ένα χρώμα, π.χ. το κόκκινο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουν πέσει τα μισά υγεία. Και πρέπει να διαλέξουμε ένα χρώμα, οποιοδήποτε. Αν είναι κόκκινο, διπλασιάζουμε τα λεφτά. Αλλιώς τα χάνουμε όλα. Κόκκινο! Κόκκινο, το είδατε! Κόκκινο είναι! Είδατε, το κερδίσαμε! Είδατε, ρε! Λες, ρε, είναι άσπρο! Έχεις αχρωματοψία, ρε! Ρε! Κάρε φλόρε κατά μάλλον, δεν σου πω χίλιες φορές να φύγεις. Και αυτό είναι κόκκινο, ρε! Κόκκινο! Κόκκινο! Ρε φλόρε, αρχικά πάρε τα λεφτά σου, 500 ευρώ εδώ πέρα. Λοιπόν, γιατί τα έχω παίξει όλα και κέρδισα να το κόκκινο που σήμερα θα είναι κόκκινο. Πάρ' το. Κύριε μου, αυτό είναι άσπρο και τα λεφτά σου είναι ψεύτικα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αν ξανά, και επειδή μου δίνεις ψεύτικα λεφτά, θα καλέσω αστυνομία. Τι λες, θα καλέσω αστυνομία, αφού σου λέω είναι άσπρο. Κόκκινο εννοούσα. Έχω φάει exposed. Μην καλέσεις αστυνομία. Την έχω καλέσει σε 5 λεπτά, είναι εδώ, κατάλαβες? Και μη μου λες ξανά ψέματα, κατάλαβες? Ναι. Αστυνομία, τόσε πάλι εσύ που κάνεις μαφίες και δίνεις ψεύτικα λεφτά. Μπάτσε, αληθινά λεφτά έδωσα και κέρδισα. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε? Αφού είναι αληθινά, θέλω να τα δω τώρα. Κύριε Μπάτσε, να τα αληθινότατα, okay. Φυσικά, γιατί με είπες Μπάτσο, και αυτά είναι fake λεφτά. Τι δεν καταλαβαίνεις? Μπουμ! Ooh.